Μετά από ένα αρκετά μεγάλο διάστημα αγωνιστικής απραξίας στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Κυριακή ο εναρκτήριος αγώνας του Κυπέλου Αναβάσεων Κρήτης με την πρώτη ΙΤΑΚΕΚΑΠΑ ΕΒΕ Ανάβαση Μαλλίων. Στον αγώνα έχουν δηλώσει συμμετοχή 33 οδηγοί και οι δράσεις στη διαδρομή μήκους 5,2 χιλιόμετρων της γνωστής ειδικής διαδρομής Μάλια Κράση αναμένεται με αυξημένο ενδιαφέρον. Ανυπομονησία από όλα τα πληρώματα και από τους θεατές. Ήδη αυτή τη στιγμή τα μηνύματα που λαμβάνουμε από τους θεατές είναι ότι θα είναι όλοι στο βουνό. Εδώ υπάρχει βέβαια ένα πρόβλημα, διότι λόγω των πρωτοκόλων και των κανονισμών που ισχύουν αυτή τη στιγμή η διέλευση των θεατών απαγορεύεται. Καταλαβαίνω ότι οι θεατές θέλουν να δουν τα αγωνιστικά αυτοκίνητα στο βουνό, θέλουν να δουν το θέαμα. Θα τους παρακαλέσουμε από τη μεριά της οργάνωσης να ακούνε και να τηρούν τους κανόνες. Μία οργάνωση του Αθλητικού Ομίλου Κρήτης υπό την αιγίδα του Δήμου Χερσονήσου και με υποστηριχτές στην κοινοφελή επιχείρηση του Δήμου Χερσονήσου και φυσικά την περιφέρεια που είναι πάντα κοντά μας και με βασικό χορηγό τα τελευταία χρόνια την ΙΤΑ και ΚΕΒΕ, πάντα δίπλα στο μηχανοκίνητο σπορ, την ευχαριστούμε. Και ελπίζουμε την Κυριακή να έχουμε ένα πολύ καλό αγώνα. Περιμένουμε ανυπομονησία. Ο αγώνας, από ό,τι δείχνει, έχει εξελιχθεί σε αρκετά καλό, με την έννοια ότι έχει πάρα πολλές συμμετοχές. Και νομίζω ότι η Κρήτη δείχνει μια άλλη μια φορά τη δυναμική της στα πολλά αγωνιστικά αυτοκίνητα που έχει. Η ΙΤΑ και ΚΑΠΑ θα είναι κοντά στο μηχανοκίνητο αθλητισμό με τα δεδομένα που έχουμε. Θεωρώ ότι μας βοηθάει πάρα πολύ όλους τους αγωνιζόμενους και τον Κρήτης, και νομίζω ότι θα συνεχίσει να το κάνει και για τα επόμενα χρόνια. Για το Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί ο διοικητικός και αρχικός τεχνικός έλεγχος στις εγκαταστάσεις του βασικού χορηγού της ΙΤΑ και ΚΑΠΑ ΕΒΕ στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου, ενώ την Κυριακή η διαδρομή θα κλείσει στις 9.30 το πρωί, προκειμένου να ξεκινήσουν μία ώρα αργότερα οι επίσημες χρονομετρημένες δοκιμές. Η εκκίνηση του αγώνα, που θα αποτελείται από δύο σκέλη, θα πραγματοποιηθεί με το πέρας των χρονομετρημένων δοκιμών στις 2 μετά το μεσημέρι. Οι αγωνιζόμενοι θα ανέβουν δύο φορές στη διαδρομή Μάλια Κράση και για την κατάταξη θα λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των χρόνων των δύο σκελών της. Προγνωστικά γίνονται πάντα. Έτσι, νέα αυτοκίνητα, νέες συμμετοχές, ναι, και νέα αυτοκίνητα. Έχουμε κάποια, για παράδειγμα, έχουμε ένα DS3 Citroën του Τιτάκη, το οποίο είναι και καινούριος αγωνιζόμενος, καινούριο μέλος του ΑΟΚ και καινούριο αυτοκίνητο. Έχουμε κάποιες αλλαγές αυτοκινήτων, όπως και ο Πουλάκης πήρε ένα καινούριο πλέον, ένα άλλο αυτοκίνητο, και ο Μπανταλάκης τρέχει με το προηγούμενο του Πουλάκη. Έχουμε τέτοιες αλλαγές. Οπότε ο συναγωνισμός πλέον θα είναι δυνατός. Ο αγώνας αυτός θα έχει πολλές καινούργιες συμμετοχές, από ό,τι μαθαίνω και εγώ. Θεωρώ ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι ο πρώτος αγώνας της χρονιάς και όσοι ήθιστε πάντα στον πρώτο αγώνα, προσπαθούν όλοι να ξεκινήσουν όσο πιο νωρίς γίνεται να μπουν δυναμικά, να το πω αλλιώς, στη χρονιά τους. Θεωρώ ότι θα έχει αρκετό ενδιαφέρον. Σε ό,τι αφορά γενικότερα την παρουσία των κρητικών πληρωμάτων και τη δράση του Αθλητικού Ομίλου Κρήτης, περιμένουμε ράλι Κρήτης, περιμένουμε πρωταγωνιστικό ρόλο των κρητικών πληρωμάτων σε πανελλήνιο επίπεδο και φέτος. Ναι. Ο Αθλητικός Όμιλος Κρήτης πλέον είναι ένα από τα λίγα πλέον εγκεκριμένα σωματεία στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Ο σκοπός μας φέτος είναι να κάνουμε τρεις αναβάσεις, οι οποίες τρεις αναβάσεις μετράνε, όπως και αυτή τώρα, στο κύπελο αναβάσεων Κρήτης, και υπάρχει πιθανότητα μία από αυτές να μετρήσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναβάσεων με συμμετοχές από όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό είπα τα καλύτερα έρχονται. Και φυσικά το Ράλι Κρήτης, που μετράει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ασφάλτου και φέτος. Θέλουμε. Το πότε κανονικά ήταν τον Οκτώβριο, αλλά επειδή υπάρχουν κάποιες αλλαγές λόγω των προγραμμάτων και λόγω όλων αυτών που έχουν συνέβη, και φυσικά με το πάρα πολύ ωραίο νέο που έχουμε στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, ότι επιστρέφει το Ράλι Ακρόπολης και πέφτει πάνω στην ημερομηνία που ήταν το ΔΕΔ, υπάρχουν κάποιες αλλαγές, οι αγώνες πάνε μια εβδομάδα μπροστά, μια εβδομάδα πίσω. Οπότε πάμε μήνα με μήνα, θα οριστικοποιηθεί μέσα στον επόμενο μήνα η ημερομηνία του Ράλι Κρήτης. Το σίγουρο είναι ότι θα προσπαθήσουμε να είναι ένα τελείως διαφορετικό ράλι Κρήτης, σε τελείως διαφορετικές διαδρομές, σε τελείως διαφορετικά μέρη.
Τα κριτικά πληρώματα πάντα ήταν αρκετά δυνατά σε σχέση με τις ικανότητές τους, σε σχέση με, και με τα υπόλοιπα πληρώματα της Ελλάδας. Απλά τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ένα άλμα, να το πω, όπου έχουν ξεκινήσει και βγαίνουν και κάνουν αγώνες ανά την Ελλάδα, και αυτό έχει πλέον φανεί και σε όλη την Ελλάδα, πανελλαδικά.